κύριε συντάξεις, όπου και εδώ θα έχουμε ψαλίδι. Μάλιστα. Ψαλίδι που θα ξεκινάει από το 20% για όλες τις συντάξεις οι οποίες ξεπερνούν τα 1.200 ευρώ. Ενώ θα φτάνει το 40% για τις συντάξεις εκείνες που είναι πάνω από 1.000 ευρώ και οι δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι πλέον, κάτω των 55 ετών. Μέχρι να γίνουν 55 ετών θα παίρνουν μειωμένη τη σύνταξη κατά 40% και στα 55 τους έτη θα την παίρνουν ολόκληρη. Έχουμε όμως και στο ΕΦΑΠΑΚ σημαντικές περικοπές, Αντώνη. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα δουν το ΕΦΑΠΑΚ τους να μειώνεται κατά 25% στην περίπτωση που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης το 2010 και κατά 30% όλοι εκείνοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης φέτος. Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, εδώ το ΕΦΑΠΑΚ θα περικοπεί κατά 15% για όλους εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης πέρυσι και κατά 20% για εκείνους που ζήτησαν να βγουν φέτος στη σύνταξη. Στο Ταμείο τώρα της Εμπορικής Τράπεζας, όπως βλέπετε κι εσείς, η μείωση στο ΕΦΑΠΑΚ φτάνει το 30% και αφορά όμως μόνο εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν φέτος αίτηση συνταξιοδότησης. Το ψαλίδι όμως, όπως είπαμε πριν, αφορά και στις επικουρικές συντάξεις. Συγκεκριμένα στο ΕΤΕΑΜ, το οποίο αφορά το μεγαλύτερο αριθμό των εργαζομένων. Η περικοπή στην επικουρική σύνταξη είναι της τάξης του 30% για εκείνες οι συντάξεις που ξεπερνούν τα 150 ευρώ, ενώ στο επικουρικό της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και των ΕΛΤΑ είναι 15%. Τέλος, το μετοχικό ταμείο υπαλλήλων, πολιτικών υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων, η μείωση είναι 20% γενικά και κυρίως για τις συντάξεις που ξεπερνούν τα 500 ευρώ φτάνει το 50%. Σου μίλησα για περικοπές που ξεκινάνε από το 15% και φτάνουν ακόμη και το 50%.